Καταρχήν, γνωρίζετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει την άποψη αφενός ότι η θρησκευτική πίστη είναι ατομικό ζήτημα, ένα το κρατούμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και η Εκκλησία ως θεσμός πρέπει να ταυτίζεται, να συνδέεται με το κράτος. Γι' αυτό το λόγο και εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει να διαχωριστεί από το κράτος, η Εκκλησία από το κράτος. Εντάξει, ο κύριος Ξανθόπουλος λέει αυτό το πράγμα σήμερα. Φυσικά έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έκανε πράξη. Το έκανε, κύριε Ιωαννίδη, έφτασε σε μια συμφωνία με τον κύριο Ιερώνημο, η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε. Άρα δεν το έκανε πράξη. Ναι, λοιπόν, δεν εξαρτάται από εμάς μόνο. Ας προχωρήσουμε. Αυτό σημαίνει διαχωρισμός, να εξαρτάται μόνο από εσάς, από την κυβέρνηση. Όχι, όχι. Λοιπόν, να προχωρήσω. Εντάξει, δεν είναι το ζήτημα τώρα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να τον ακούσουμε, γι' αυτό και εγώ δεν διακόπτω. Γιατί να κάνει το πρώτο σχόλιο, να είμαστε συνεπείς και ουσιώδεις μας. Ναι, ναι. Ένα βασικό ζήτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε τώρα είναι το εξής, ότι συζητάμε 10 λεπτά για το τι είπε ο κύριος Βελόπουλος και τι προτροπή έδωσε στους πιστούς. Και επειδή έρχονται ή βρισκόμαστε ήδη σε Άγιες Μέρες. Το είπατε μόνος όμως για το συζητάμε. Πάμε σε Άγιες Μέρες και βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός. Επειδή και η ατζέντα επιλέγεται και είναι λογικό, ενώ δηλαδή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το εξής. Έχουμε Άγιες Μέρες, έχουμε αυτή τη στιγμή 35.000 κόσμο που έχει σκοτωθεί, ανάμεσά τους το 50% είναι παιδιά στην Παλαιστίνη. Και αντί να μιλάμε γι' αυτό, αντί να μιλάμε δηλαδή για την αλληλεγγύη που έμπραχτα. Και γι' αυτό μιλάμε, κύριε Ιωαννίδη, επειδή παρακολουθήσατε πριν την εκπομπή, πρέπει φαντάζομαι. Να εκφραστεί. Ναι, λέω σε επίπεδο πολιτικών εκπροσώπων. Δεν λέω την ιδιοσυγγραφία. Το κατάλαβα πώς το λέτε. Είναι λοιπόν ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτό. Την ίδια στιγμή η χώρα μας σήμερα αποκαλύπτει ο ριζοσπάστης ότι τα λιμάνια μας έχουν γίνει ξέφραγο αμπέλι και πηγαίνουν στρατεύματα, όπλα, είτε στην Ουκρανία, είτε για να βοηθήσουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα για τα οποία πρέπει να πούμε. Και μάλιστα ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος κατά τα άλλα μιλάει για την Εκκλησία, έχει και αυτός υπογράψει και κάνει και ερωτήσεις για να πει πόσο πιο βαθιά θα εμπλακεί η χώρα μας σε αυτούς τους άδικους πολέμους. Μιας και αναφέρεστε σε όλα τα θέματα, πάμε λίγο ανάποδα. Πώς είδατε τώρα αυτό το πρωτόγνωρο περιστατικό μέσα στην Βουλή που είχαμε μεταξύ καταδικαστέο του βουλευτή απολύτως της Ελληνικής Λύσης και του ανεξάρτητου βουλευτή πλέον, πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών? Κοιτάξτε, είναι καταδικαστέο απολύτως αυτό. Αυτό το γεγονός, αυτές οι πράξεις, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ποιόν. Είναι οι μπροστινοί αχυράνθρωποι του Κασιδιάρη και αποδεικνύεται ότι με ένα νομικό πλαίσιο το οποίο συνεχώς αναπαράγεται και έρχεται να μας πει δηλαδή τι, ότι συνεχώς θα ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα για να βρούμε αχυράνθρωπους και να τους διώξουμε ενώ θα εμφανίζονται άλλοι, δεν λύνεται το πρόβλημα. Το βασικό ζήτημα έχει να κάνει πώς θα απομονωθούν αυτές οι ιδέες, αυτά τα μορφώματα, τα ναζιστικά, τα φασιστικά, από τον ίδιο το λαό, από το ίδιο το κίνημα. Μάλιστα. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν κλείνει μάτια, δεν κλείνει τα μάτια, ούτε για ευπρόσδεκτους ψηφοφόρους μιλάει, δεν κλείνει τα μάτια, γιατί τα ακούσαμε αυτά τις προηγούμενες μέρες και από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και από εκπροσώπους. Εδώ είναι και οι δύο εκπρόσωποι των κομμάτων που αναφέρεστε, μας πούνε τώρα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Τα ακούσαμε αυτά, τα ακούσαμε αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καθαρό μέτωπο. Μία ανωτελεία μονάχα τώρα για να απαντήσω. Δεν σας ακούω να κάνετε κριτική για άλλα κόμματα που δεν κατέθεσαν. Αυτό γιατί το κάνετε, κύριε Κατσαφάρο? Για ποια άλλα κόμματα? Το ΚΚΕ, ας πούμε, δεν κατέθεσε υπόμνημα. Εσείς αυτούς την ίδια κριτική κάνετε. Σας το λέω εγώ. Αν δεν το έθετα εγώ... Σας το λέω. Δεν κατάλαβα. Αν δεν το έθετα... Ότι δεν μπορούμε να καταθέσουμε ένα υπόμνημα το οποίο ουσιαστικά... Γιατί και το πολιτικό πλαίσιο το οποίο κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ανοίγει μια συζήτηση ολόκληρη περί τρομονόμου. Αυτόν επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, τον τρομονόμο. Και βάζει, ουσιαστικά παρεμβαίνει και στα εσωτερικά των κομμάτων. Με συγχωρείτε, εμείς δεν θα αποδεχτούμε να πάμε μια τέτοια λογική περί τρομονόμου. Και έχει αποδειχτεί ούτως ή άλλως αναποτελεσματικό. Κύριε Ανίδη. Γιατί και πριν τις εκλογές είχαμε αντίστοιχο υπόμνημα και πάλι ξεφυτρώσανε αχυράνθρωποι.